Η Ινδία αποτελεί την τιμόμενη χώρα της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παραβρέθηκε στα εγγένεια του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου. Ας χρησιμοποιήσουμε όμως την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει ως τιμόμενη χώρα την Ινδία, μια μεγάλη χώρα με τεράστια ιστορία, με δεσμούς με την Ελλάδα αιώνων, η οποία επίσης κάνει τεράστια προσπάθεια για να κατακτήσει τον 21ο αιώνα με τεράστια οικονομική πρόοδο. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ινδίας πριν από 20 χρόνια ήταν περίπου 400 δισεκατομμύρια. Και τώρα έχει ξεπεράσει τα 2,5-3 εκατομμύρια. Ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα υποστηρίξει τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων. Σε αυτήν τη ραγδαία της ανάπτυξη δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι απούσα και ελληνικές επιχειρήσεις. Δεσμεύουμε λοιπόν ότι όσοι επιχειρηματίες έχουν καλές ιδέες και χρειάζονται την αρρωγή του κράτους για να τις εφαρμόσουν, για να ανοίξουμε τον δρόμο αυτής της μεγάλης αγοράς, θα είμαστε παρόντες. Και αυτό το νόημα έχει παρουσία εδώ σήμερα Σάββατο το πρωί στη Διεθνή Θεσσαλονίκη στα εγγένεια του περιπτέρου του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου τόνισε ότι η παρουσία του κ. Γεωργιάδη στα εγγένεια ενισχύει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των δύο χωρών και την προσέλκυση επενδύσεων. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι η σημερινή σας παρουσία θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των νέων επιχειρηματιών και αυτούς θα ακούτε έτσι ώστε να σπάσουν τα παραδοσιακά πλαίσια που δημιουργούν γραφειοκρατικές δομές και αναιρέσεις χαρακτήρα που δεν ταιριάζει σε μια οικονομία που τώρα στρέφεται με τις καινούργιες αντιλήψεις στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στην προσέλκυση των επενδύσεων. Οι δύο πλευρές έχουν βάλει πλέον τις βάσεις και η συνεργασία με την Ινδία θα είναι αποδοτική και αποτελεσματική για την ελληνική οικονομία.